από τη σελίδα 856 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το Ιώτα Α κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Ιώτα Α κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, σελίδα 856. Και ότε τελείωσεν ο Ιησούς διατάττων εις τους 12 μαθητάς αυτού, μετέβη εκείθεν δια να διδάσκει και να κηρύττει εν τες πόλες εν αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσας εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εγείρονται και οι πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Ενώ δε ούτι ανεχώρουν, ήρχεσεν ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου, τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπον ενδεδημένων μαλακά η μάτια, ιδού ή τα μαλακά φορούνται εν τη οίκη των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε προφήτην? Ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου, διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν, διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ώστις έμελε να έλθει. Ο έχων ότα διανακούει ας ακούει. Αλλά με τι να ομοιώσω την γενναίαν ταύτη νομία με πεδάρια, καθήμενα εν τες αγορές και φωνάζοντα προς τους συντρόφους αυτών και λέγοντα, αυλών σας επέξαμεν και δεν εχορεύσατε, σας εθρηνιωδήσαμεν και δεν εκλάψατε, διότι ήλθεν ο Ιωάννης μήτε τρόγων μήτε πίνων και λέγουσι δαιμόνιον έχει. Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρόγων και πίνων και λέγουσι ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης φίλων τελωνών και αμαρτωλών και δικαιώθη σοφία από τον τέκνον αυτής. Τότε ήρχισε να ονδυίζει τας πόλης ενές έγιναν τα πλειότερα θαύματα διότι δεν μετενόησαν. Ουέ σε Χοραζίν, ουέ σε Βυσταϊδά, διότι εάν τα θαύματα γενόμενα εν ημίνε γίνοντο εν τη Τύρο και Σιδώνη προπολού ήθελον μετανοήσει εν Σάκο και Σποδό. Πλην σας λέγω, εις την Τύρο και Σιδώνα ελαφροτέρα θέλει είστε τιμωρία εν ημέρα κρίσεως παρά εις εσάς. Και εσύ Καπερναούμ, υψωθήσα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως του Άδου. Διότι αν τα θαύματα τα γινόμενα εν σύ γίνοντο εν Σοδόμης ήθελον μείνει μέχρι τη σήμερον. Πριν σας λέγω ότι εν τη γη των Σοδόμων ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως παρά εισέ. Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε «Δοξάζωσε Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης ότι απέκρυψες ταύτα από σοφών και συνετών και αποκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι ο Πάτερ, διότι ούτως έγινεν αρεστόν εμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του πατρός μου και ουδείς γινώσκη τον Ιώνη μη ο πατήρ και ουδέ τον πατέρα γινώσκη της ημί ο Υιός και ισόντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν αμήν. Είναι ένας λόγος αδερφοί αγαπητοί του Χριστού μοναδικός αλλά δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της καρδιάς των ανθρώπων. Σε όλα. Αν θέλεις να έχεις απάντηση και να μην σε ταλαιπωρούν οι αγωνίες, οι σκέψεις, οι αμφιβολίες για το παρελθόν σου, το παρόν σου ή το μέλλον σου, ένας λόγος καλύπτει τα πάντα. Διότι ούτως έγινεν αρεστόν εμπροστέν σου Πάτερ. Αναγνωρίζεις την απόλυτη κυριαρχία του Πατέρα Θεού
στη ζωή σου, λέγοντας γιατί αυτό, διότι ούτως έγινεν αρεστόν εμπροσθέν σου πάτερ. Αυτό σημαίνει, αδελφοί αγαπητοί, πρώτον απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, πίστη δηλαδή. Γιατί η πίστη δεν είναι να πιστέψουμε σε μια αλήθεια ή σε κάποια γεγονότα. Πίστη είναι να εμπιστευθούμε απολύτως την αγάπη του Θεού. Απολύτως. Ξέρει αυτός. Ούτως έγινε αρεστόν εμπροσθέσον πάτερ. Εάν δεν έχουμε αυτή τη λογική της πίστης, της εμπιστοσύνης, αλλά και της χάρης του Θεού στη ζωή μας, τότε σε πολλές δυσκολίες θα περιπέσουμε, σε πολλά προβλήματα και σε πολλές απορίες θα βρεθούμε, πολλά γιατί θα βασανίσουν την καρδιά μας και εν τέλει θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε και τη μακαριότητα του να σκανδαλιστούμε από το Χριστό. Όπως ο Αδωνίας. Μα αφού σε μένα ανήκει η βασιλεία, γιατί Θεέ μου την έδωσε στο Σολομώντα. Τι ωραία απάντηση, διότι ούτως έγινε αρεστόν έμπροστέ σου Κύριε, δόξα να έχει το όνομά σου. Γιατί έτσι θα αποφάσεις ο Θεός. Και ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω και να διαφοροποιήσω και να ερμηνεύσω το θέλημα του Θεού και την και τις αποφάσεις του Θεού. Ποιος είμαι εγώ, ο ανάξιος, ο άθλιος, ο κακομύρης, ο ελεηνός, να έρθω σε αντιπαράθεση με τον πλάστη μου και τον δημιουργό μου. Για θυμηθείτε τον Ιώβ, την ταλαιπωρία του. Και η ταλαιπωρία του δεν ήταν τόσο η αρρώστια του, όσο ας έρθει ο Θεός να διαπραγματευτούμε γιατί εγώ έχω δίκιο. Δικαίωνε τον εαυτό του μάλλον περισσότερο παρά το Θεό. Γιατί είχε λογικές σκέψεις. Από εγώ ήμουνα ευάρεστος σε σένα. Ήμουνα δίκαιος. Ήμουνα μακριά, έκανα όλο το θέλημα του Θεού, μακριά από το κακό. Γιατί Κύριε το επέτρεψες αυτό. Αυτή είναι η έλλειψη πίστης, αληθινής πίστης. Η έλλειψη αγάπης προς το Θεό. Αυτή είναι έλλειψη της χάρης του Θεού. Μπαίνεις, όχι εσύ, μπαίνεις, μάλλον βάζεις το Θεό στο δικό σου νόμο. Είσαι δεσμευμένος να το κάνεις έτσι. Εγώ αφού είμαι απεχόμενος από κακού, αφού είμαι φοβούμενος στο Θεό, είσαι υποχρεωμένος να με ευλογείς, να με προστατεύεις και να κάνεις το καλύτερο για μένα. Όχι αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός να κάνει τίποτα. Σε σένα. Δεν θέλουμε και χαιρόμαστε γιατί ο Θεός μας έβγαλε από τον νόμο και μας έφερε στη χάρη. Είναι τρομακτικό να βάζουμε εμείς το Θεό μέσα στον νόμο και να του αφαιρούμε τη χάρη τη δική μας. Να μην κάνουμε εμείς χάρη στο Θεό, αλλά να του λέμε αυτό είσαι υποχρεωμένος να κάνεις. Και ο Θεός λυπάται. Γιατί αυτό το οποίο θέλει να κάνει και είναι υποχρεωμένος ενώπιον του εαυτού του να κάνει, είναι να κάνει χάρη στη ζωή σου. Να σε φυλάξει, να σε ευλογήσει, να σε αυξήσει και ιδιαίτερα να αναβαθμίσει τη σχέση σου με το Θεό. Σε αυτή την παγίδα έπεσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είχε επαγγελίες από το Θεό και τις παρεξήγησε. Είχε υποσχέσεις από το Θεό και τις ξεπέρασε. Και έβαλε νόμο στο Θεό. Αυτός είναι ο Μεσσίας και εγώ θα είμαι δίπλα του. Ο Θεός όμως δεν του είχε πει ότι θα είσαι δίπλα μου. Ο Θεός ή δίπλα του. Ο Θεός του είχε πει ότι εσύ σε φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Αυτή είναι η αποστολή σου. Αυτή είναι η δουλειά σου. Αυτό είναι το έργο σου. Μεγάλο, σπουδαίο, σε καθιστά το μεγαλύτερο των προφητών, αλλά αυτό είναι. Είσαι ο τελευταίος της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός είσαι. Και ποτέ δεν θα γίνεις άνθρωπος της Καινής Διαθήκης, διότι ούτως έγινε αρεστόν εις τον πατέρα μου τον ουράνιο. Γιατί να ευχαριστήσει το Θεό για την τιμή που του έκαμε να είναι ο μεγαλύτερος των προφητών.
σκανδαλίστηκε από τον Χριστό. Γιατί με την καρδιά του και με τη σκέψη του είχε φτιάξει παλάτια και δόξα μεγάλη δίπλα στο Μεσσία. Αλλά το θέλημα του Θεού ήταν να τελειώσει η αποστολή του εκεί. Τέλειωσε η αποστολή του. Και βρέθηκε μέσα στη φυλακή που σε λίγο θα αποκεφαλιστεί. Διότι ούτως έγινεν αρεστόν εις τον πατέρα. Και αυτό τον σκανδάλισε. Και αν γρήγορα δεν μετανοήσει, θα χάσει όλα όσα έχει ετοιμάσει και προσδιορίσει ο Θεός για αυτόν. Αν γρήγορα, αδελφοί, δεν μετανοούμε. Να μην υπερβαίνουμε τα όρια που ο Θεός μας βάζει. Να μην υπερβαίνουμε το θέλημα του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και πάρα πολύ εύκολα η καρδιά φουσκώνει και υπερβαίνει τα όρια, όπως τα υπερεύει ο Αδωνίας και δεν μετενόησε. Όπως τα υπερεύει ο Ιωάννης και ευτυχώς μετανόησε. Αδελφοί αγαπητοί, ας περιοριστούμε, και αυτό δεν είναι μικρό, είναι το τέλειο. Ας περιοριστούμε στο θέλημα του Θεού για το κάθε έναν από μας. Ας μείνουμε ταπεινά, εκλέγοντας την αγαθή μερίδα στα πόδια του Χριστού σαν τη Μαρία. Και ας αφήσουμε το να μεριμνούμε περί πολλών σαν τη Μάρθα. Γιατί αν έγκαιρα δεν μετανοήσουμε, θα βρεθούμε έξω από το σχέδιο του Θεού, από το έργο του Θεού και από τη Βασιλεία των Ουρανών, ακόμη ίσως. Μάρθα, Μάρθα, αγωνίζεσαι και μεριμνάς περί πολλών πλην ενός συνεχρία. Και η ανάγκη που έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Μη φρονούμε περισσότερο από ότι πρέπει να σοφρονούμε. Μη φρονούμε περισσότερο. Μη προπολευόμαστε. Μη σηκωνόμαστε στις μύτες των ποδιών μας για να φαινόμαστε καλύτερα. Ας μείνουμε στα γόνατα να μας βλέπει ο Θεός καλύτερα. Δεν χρειάζεται να μας βλέπουν οι άνθρωποι πολύ. Χρειάζεται να μας βλέπει ο Θεός κρυφά. Πολύ θέλω να μπαίνω στο ταμείο μου. Τι να σας πω τώρα τελευταία, το έχω αγαπήσει πολύ. Πολύ το έχω αγαπήσει. Τώρα το κατάλαβα μετά από 22 χρόνια. Πόσο ωραία φωλιά έχει ετοιμάσει ο άνθρωπος στην αγκαλιά του Θεού. Να μπαίνει στο ταμείο σου, αδερφέ. Να σε βλέπει μόνο ο Θεός. Και αυτός στα κρυφά που θα σε βλέπει, θα σου ανταποδίδει στα φανερά. Μην τρέχεις στους δρόμους. Δεν θέλει κράξη, λέει, στους δρόμους της πόλης ο Χριστός. Δεν θα φωνάξει. Μην υψώνεσαι. Μην αφήνεις την καρδιά σου να σε οδηγεί σε μεγαλύτερα. Άσε τα μεγαλύτερα να τα διαλέξει ο Θεός. Και μάλιστα όχι τα μεγαλύτερα, τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Ο Ιωάννης βρέθηκε στη φυλακή. Γιατί ούτως έγινε αρεστόν. Ούτως έγινε αρεστόν εις τον Θεό. Και εκεί άκουγε τα μεγαλεία του Χριστού. Αλλά ένα καινούργιο έργο είχε ξεκινήσει που δεν το είχε καταλάβει ο Ιωάννης. Ο Χριστός είχε εκλέξει αποστόλους. Τους είχε χρήσει, τους είχε αποστείλει. Ήδη το έργο του Θεού όχι μόνο είχε ξεκινήσει αλλά και προχώραγε ταχύτατα. Ο Ιωάννης δεν είχε καταλάβει τίποτα από όλα αυτά. Ξέρεις τι θα πει να προχωράει ο Χριστός δίπλα σου και να μην καταλάβεις το βηματισμό του. Να μην καταλάβεις το δρόμο του. Και να επιμένεις στις απόψεις σου, στις φαντασίες σου, πεισματοδός. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και όταν άκουσε από τους μαθητάς του ο Ιωάννης τα μεγαλεία που έκανε ο Χριστός, εκεί προβληματίστηκε. Είναι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο? Αυτός που με αποκάλυψη και παρησία Πνεύματος Αγίου τον είχε δείξει.
σκανδαλίστηκε όμως από τα προσωπικά του συμβάντα, από αυτά που συνέβησαν στην προσωπική του ζωή. Δεν μπορεί να είμαι εγώ εδώ και να είναι ο Μεσσίας, αλλά δεν μπορεί να κάνει τέτοια και να μην είναι. Τι συμβαίνει, γιατί? Τι ωραία απάντηση, αδελφή, θα είχε αν έλεγε ούτως έγινεν άρεστον εις τον Θεό, και να μείνει εκεί που ήταν για να προσεύχεται για τον Χριστό στο έργο που έκαμε. Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητάς του, αυτός είναι ο Μεσσίας ή άλλον προσδοκόμεν, δεν έχασε την εκτίμηση που είχε στον Ιωάννη, γιατί ξέρει την αδυναμία των ανθρώπων. Δεν έπαψε να τον τιμά και να τον συστήνει, αλλά τον τιμά και τον συστήνει ακριβώς για αυτό για το οποίο είναι. Πάνω από προφήτης, γιατί είναι γεγραμμένο ιδού αποστέλω τον άγγελό μου, αλλά με ένα στόχο, με ένα έργο, να προετοιμάσει την οδό μου, τίποτα άλλο. Και εκεί τελειώνει. Να προετοιμάσει την οδό μου, τίποτα άλλο. Και για να μπορέσει να τον βοηθήσει να βγει από αυτό το αδιέξοδο, από αυτή την αγωνία, από αυτό το σκανδαλισμό της καρδιάς του, από αυτή την επιθυμία της καρδιάς του, ο Ιησούς Χριστός έστειλε μηνυτές για να του πουν τα μεγαλεία που κάνει ο Θεός δια του Χριστού, τα μεγαλεία που κάνει ο Ιησούς ο Ναζωραίος ενώπιον των ανθρώπων, ότι αυτά είναι από το Θεό. Και όταν βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, να γίνονται έργα από το Θεό, μην αντιστεκόμαστε. Θεός το έκανε, ξέρει ο Θεός τι κάνει. Ο Θεός αποφάσισε, δεν μπορούμε εμείς να τον βάλουμε, να του βάλουμε όρια, σαν να πούμε Κύριε αυτόν μην τον ευλογήσει ποτέ. Ξέρεις γιατί? Γιατί κάτι έχει καρδιά μου. Αυτόν όμως πολύ να τον ευλογήσεις. Όπως εξέλεξε ο Αδωνίας. Όλοι ελάτε να φάμε μαζί και να γιορτάσουμε την ενθρόνηση που εγώ κάμω στον εαυτό μου. Μόνο ο Βεναΐας, ο Νάθαν, ο Σαδόκ, η δυνατή του Δαβίδ και ο Σολομών δεν χρειάζεται να έρθουν. Ωραία επιλογή, αλλά ανάποδη. Διάλεξε, αλλά ανάποδα. Όχι εκλέγοντας, αλλά απορρίπτοντας. Και ο Ιωάννης διάλεξε. Διάλεξε να πει δεν είναι ο Μεσσίας, δεν είναι ο ερχόμενος, άλλον πρέπει να προσδοκόμενο. Διάλεξε κι αυτός. Λάθος έκανα. Δεν είναι αυτός ο ερχόμενος, γιατί αν ήταν αυτός ο ερχόμενος εγώ δεν θα ήμουν στη φυλακή. Λάθος έκανα. Όμως αδελφοί αγαπητοί, τα πράγματα τα βάζει ο Χριστός στη θέση του. Και σήμερα με μεγάλη προσοχή να ακούσουμε την τακτοποίηση των πραγμάτων. Σε δοξάζω, Πατέρα Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας όλα αυτά από σοφών και συνετών, αλλά απεκάλυψες αυτά στα νήπια. Εσύ Κύριε ξέρεις και κάνεις το διαχωρισμό. Τους σοφούς τους απορρίπτεις. Τους δυνατούς τους απορρίπτεις. Τους μεγάλους τους κάνεις στην πάντα. Τους σπουδαίους και τους ισχυρούς που έχουν άποψη, σοφία, γνώμη, τους απομακρύνεις από το δρόμο σου. Εσύ χρειάζεσαι νήπια Κύριε. Εάν δεν γίνεται ως εν των πηδίων τούτων, δεν θέλετε εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εσύ χρειάζεσαι πιστούς, δεν χρειάζεσαι σοφούς. Εσύ χρειάζεσαι αγαθούς, δεν χρειάζεσαι πονηρούς και ικανούς. Εσύ χρειάζεσαι ταπεινούς, δεν χρειάζεσαι ένδοξους. Ούτε ευγενείς, ούτε σπουδαίους, ούτε μεγάλους. Εσύ ψαράδες χρειάστηκες.
Μα υπήρχαν τόσοι θεολόγοι μορφωμένοι, σπουδαίοι, μεγάλοι. Μακριά. Δεν κάνεις για το Χριστό. Όταν έχεις άποψη, όταν έχεις θέση, όταν έχεις θεωρία, όταν έχεις σαν τον Αδωνία συγκεκριμένη και σαν τον Ιωάβ, ακόμη και σαν τον Αβιάθαρ, συγκεκριμένη άποψη, αυτός είναι ο ερχόμενος διάδοχος και βασιλεύς για τον Ισραήλ. Δεν κάνεις. Δεν λέει στον Άθαν τον προφήτη, που ξέρει και ακούει τους ψιθυρισμούς του Πνεύματος του Αγίου. Χρειάζεσαι τον Βεναΐα, που είναι πιστός και υποτεταγμένος στο βασιλιά του, δούλος. Χρειάζεσαι τους Φελεθέους και τους Χερεθέους, που είναι αφοσιωμένοι στη φωνή του βασιλιά του Δαβίδ. Και τέλει χρειάζεσαι το Σολομώντα, που είναι απαλός και τρυφερός στην καρδιά και ξέρει ότι δεν έχει καμία ικανότητα. Κύριε, δεν μπορώ εγώ. Είναι πραγματικά ταπεινός. Δεν μπορώ εγώ, Κύριε. Δεν ξέρω. Δώσε μου σοφία και σύνεση για να μπορώ να κρίνω, όχι να βασιλεύω. Δεν σκέφτηκε ποτέ τον εαυτό του σαν βασιλιά, τουλάχιστον στην αρχή. Δώσε μου σοφία και σύνεση να μπορώ να κρίνω το λαό το μεγάλο που εσύ έφερες μπροστά μου. Αλληλούια. Χρειάζεται νήπια ο Θεός. Μικρούς. Φρόνιμους. Ταπεινούς. Ήσυχους. Γλυκείς. Και για να το πω γραφικά, αδελφοί. Πράους και ταπεινούς στην καρδιά. Κύριε, κάνε μας έτσι. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Να μην ζητήσουμε δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος του Αγίου, να μην ζητήσουμε. Να ζητήσουμε να μας χαρίσει πραότητα και ταπείνωση. Να ζητήσουμε να μας χαρίσει αυτά τα οποία χρειάζεται ο Χριστός για να μπορεί να οικοδομήσει στη ζωή μας το έργο το δικό Του. Κύριε, σε παρακαλώ. Φτιάξε μου την καρδιά να είναι απαλή και τρυφερή, μικρή και ασήμαντη. Φτιάξε με να έχω αυτή τη βεβαιότητα για μένα, ότι δεν κάνω για τίποτα. Μα τι ανοησίες λες, όχι αδερφοί αγαπητοί. Μωυσή, θα πας να βγάλεις έξω το λαό από την Αίγυπτο. Δεν κάνω εγώ, Κύριε. Εσύ θα πας, άλλο βρες, Κύριε. Εγώ είμαι και βραδίγλωσσος, εγώ είμαι και γέα, δεν κάνω για αυτά τα πράγματα. Δεν κάνεις, δεν κάνεις, εσύ είσαι που κάνεις. Αυτός είναι ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί αγαπητοί, ψάχνει όλη τη γη. Γυρίζει, λέει, όλη τη γη για να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια. Και η τέλεια καρδιά είναι αυτή που ελπίζει στο Θεό και δεν έχει τίποτα να δείξει. Τίποτα δεν έχει να φανερώσει. Καμία σχέση με την καρδιά του Αδωνία. Εγώ θα γίνω βασιλιάς. Καμία σχέση με την καρδιά του Σαούλ. Φύγεσαι, εγώ θα θυσιάσω. Δεν συζητάμε για τους Ηρώδηδες και για τους άλλους ανθρώπους. Ούτε και για τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Μια καρδιά ψαράδικη. Ξέρει να ρίχνει μόνο δίχτυα, αλλά περιμένει το Μεσσία, περιμένει το Χριστό. Μια καρδιά σαν του Παύλου, όχι σαν του Σαούλ, που ήξερε, σαν του Παύλου που δεν ήξερε και ζούσε στο σκοτάδι λέγοντας, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Τι ωραία ερώτηση. Πόσο άσχημα ακούγεται στα αυτιά του Θεού, ξέρω, Κύριε, τι πρέπει να κάνω. Πόσο ωραία ακούγεται η φωνή του Παύλου. Κύριε, τι με θέλεις να κάνω. Δεν ξέρω. Κύριε, δώσε μου σοφία και σύνεση. Δεν έχω. Κύριε, δώσε μου δύναμη. Είμαι αδύνατος. Και όταν ο Θεός επισκέφθηκε με τον άγγελό του, εκεί κάτω στον Ισραήλ, τον άνθρωπο τον οποίον έκλεξε για να ελευθερώσει,
από τους Μαδιανίτες. Του λέει, χαίρε δυνατέ ενισχύ. Αυτός λέει, εγώ είμαι. Δεν βλέπεις τι κάνω. Ο μικρότερος, ο μικρότερος, ο μικρότερος, από τη μικρότερη φυλή. Και τώρα κρυφά τρίβω λίγο, κοπανίζω στάρι για να φάω. Αυτός είναι ο δυνατός ενισχύ. Και ο Παύλος ομολογεί, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Όταν είμαι πολύ αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και στην αδυναμία μου αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού, τελεία. Τι μυστήρια πράγματα, αδελφοί, και πόσο ανάποδα τα λέει ο Λόγος του Θεού, τα λέει ο Χριστός. Τι ωραία θα ήταν σήμερα να μας κάνει ο Θεός όλους μας τόσο αδύνατος. Δεν είναι αυτή η αλήθεια? Είμαστε. Να μας κάνει ο Θεός να καταλάβουμε πόσο αδύνατοι είμαστε. Να συνειδητοποιήσουμε. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω, Κύριε. Δεν κάνω για τίποτα. Εγώ μια γονίτσα θέλω να ακούω τα λόγια του Χριστού, σαν τη Μαρία. Ένα δωματιάκι μικρό, να μπαίνω μέσα να ακούω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Για τίποτα άλλο δεν κάνω. Δεν κάνω, ούτε μπορώ ούτε να διορθώσω κανέναν, ούτε να ενισχύσω, ούτε να οικοδομήσω, ούτε να βοηθήσω. Εγώ για το μόνο που κάνω, Κύριε, είναι να ακούω τη φωνή του Χριστού. Εκεί στη γωνιά της προσευχής, μόνος μου, που δεν με βλέπει κανείς, αλλά που ο Πατέρας μου είναι μπροστά μου. Αδελφοί αγαπητοί, να μας δώσει αυτή τη σοφία και τη σύνεση ο Θεός, ότι είμαστε άθλοι, ουτιδανοί, λίγο λιγότερο από μηδέν, αλλά όμως πιστεύουμε σε ένα Κύριο που είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Βλέπουμε το πρόσωπο, εξητούμε το πρόσωπο ενός Θεού που είναι ο παντοδύναμος, ο δημιουργός των ορατών και των αοράτων, και έχουμε μία ελπίδα. Αλλά αυτή η ελπίδα μας είναι βεβαία και ασφαλής, ότι εκείνη την ημέρα που θα ακουστεί η σάλπικα του Θεού, αυτά τα αδύναμα και άθλια και ασήμαντα σώματά μας θα γίνουν ένδοξα, όμοια με του Ιησού Χριστού. Όχι γιατί εμείς αξίζουμε τίποτα, αλλά γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για μας, και είμαστε ευγνώμονες και δίνουμε όλη τη δόξα σε εκείνον που σχεδίασε τόσο ωραία τη ζωή μας, που έκαμε τόσο ωραία πράγματα στη ζωή μας, που πρόκειται να κάνει ακόμη πιο ωραία πράγματα στη ζωή μας. Μπορούμε λοιπόν όλοι μας σήμερα να πούμε, δόξα Θεέ μου, γιατί έτσι έγινε αρεστόν είσαι σε για μένα και για σένα. Αμήν.